Κωνσταντίνε, 20 μήνες ήταν πάρα πολύ από την τελευταία φορά που συναντηθήκατε όλες μαζί. Ήταν μετά τη Βουδαπέστη ακριβώς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Ευθέρες Βενιζέλος. Πες μου καταρχάς τα συναισθήματά σου για την επιστροφή στην εθνική ομάδα, για το κυνήγι για άλλη μια πρόκριση σε τελικά ευρωπαϊκού. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη πραγματικά που θα συμμετέχω πάλι στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι όλα τα κορίτσια το περιμέναμε πώς και πώς και στεναχωρηθήκαμε που πέρυσι δεν κατάφερε να γίνει κάποια διοργάνωση. Οπότε είμαστε χαρούμενες που πάμε τώρα στη Λάρισα. Φαντάζομαι, όπως μου είπες και στο τελικό του κυπέλου, είσαι τυχερή που έδωσες το maximum αριθμό των παιχνιδιών τη φετινή σεζόν που μπορούσες να δώσεις στην Ελλάδα. Φαντάζομαι υπάρχει μια μικρή κούραση, αλλά όλα αυτά μένουν πίσω από τη στιγμή που ξεκινάτε από αύριο προετοιμασία. Σίγουρα, τα αφήνουμε όλα πίσω και νομίζω ότι ήταν και καλό που δώσαμε όσο περισσότερα παιχνίδια και όσο πιο κοντά στην προετοιμασία της εθνικής, ώστε να είμαστε όσο πιο έτοιμες γίνεται. Τι να περιμένουμε από την εθνική ομάδα τώρα στα προκριματικά, και αν έχεις κάποιο σχόλιο για τους αντιπάλους που αντιμετωπίσουμε στη Λάρισα και στην Αυστρία. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα αποτελείται από αθλήτριες που μπορούν να ανταπεξέλθουν σίγουρα και σε αυτόν τον όμιλο και σε πολύ καλύτερους ομίλους. Ο όμιλος είναι βατός, οπότε θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μόλις βγήκε το πρόγραμμα για την προετοιμασία, φαντάζομαι και όλες μιλήσατε όλες μεταξύ σας και από ό,τι μας είπαν και οι άλλες κοπέλες, η προσμονή και η αναμονή ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι μέχρι στιγμής. Σίγουρα. Εντάξει, πραγματικά είναι ότι περνάμε και πολύ ωραία και μεταξύ μας και προπόνηση, γίνεται πολύ καλή δουλειά στο γήπεδο, οπότε δεν θέλουμε κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή αρχή ακόμα. Ευχαριστώ.